Εσείς καμιά εικόνα τι γίνεται με τον κορονοϊό στην Ουκρανία και τα λοιπά, τι μπορεί να γίνει, γιατί δεν τους βλέπουμε, έχουν άλλα πράγματα στο κεφάλι τους βέβαια οι άνθρωποι, ναι. Αλλά ο κορονοϊός είναι και εκεί, μπαίνουν στα καταφύγια μαζικά, όλοι μαζί. Ναι, εάν κάποιος λάβει υπόψη του τι γίνεται στις γειτονικές χώρες και κυρίως στη Ρωσία, την ίδια κατά κρύβεια, όπου η εμβολιαστική κάλυψη δεν είναι τόσο ψηλή όπως στην Ευρώπη, και δυστυχώς αρκετές από τις χώρες της πρώην, του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ δεν έχουν την ίδια εμβολιαστική κάλυψη όπως οι υπόλοιπες, θεωρώ ότι θα έχουν πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή. Και βλέποντας τον κόσμο να μαζεύεται σε κλειστούς χώρους, σε υπόγεια κτλ., θεωρώ ότι θα δούμε μια έξαρση στην Ουκρανία πολύ πολύ σύντομα. Πολύ κρίμα αυτό. Πολύ κρίμα. Αλλά δεν υπάρχει και τρόπος να το αντιμετωπίσεις υπό αυτές τις συνθήκες. Ακριβώς. Ο άλλος καίγεται, μην του πέσει η βόμβα στο σπίτι, δεν θα έχει έννοια τη μάσκα του. Είναι προφανές. Ναι. Ακριβώς, και φαντάζομαι δεν γίνεται καμία επιτήρηση της επιδημιολογικής εικόνας αυτή τη στιγμή με τεστ και τα τι αυτά. Επομένως, ούτε οι βάσεις δεδομένων που μαζεύουν από διάφορες χώρες δεδομένα, ναι, αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Ουκρανία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Είχαμε χαλαρώσεις, είχαμε νέα μέτρα, είχαμε αλλαγές στο Safe Pass. Μας δείχνουν κάτι τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, κύριε Καραγιάννη? Κοιτάξτε, έχει μία εβδομάδα και περισσότερο τώρα που έγιναν οι χαλαρώσεις της προηγούμενης Δευτέρας. Βλέπουμε η καθοδική τάση να συνεχίζεται. Δεν έχω δει κάποια επιδείνωση ή επιβράδυνση. Χθες, όσον έμενα, ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν κάτω από τις 2.000 και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ίσως κοιμανθούμε γύρω στα 1.300-1.400. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Φαίνεται ότι το παρόν κύμα βαίνει προς το τέλος του. Ελπίζω να μην υπάρξουν εξάρσεις και να παραμείνουμε έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Εν τω μεταξύ έχει έρθει και το νέο εμβόλιο, το Novavax, το οποίο θα μπορεί ο κόσμος να κάνει σε ποιο βαθμό, πρώτη, δεύτερη δόση ή μπορεί να κάνει και την ενισχυτική. Αλλά δεν είναι mRNA, οπότε η ενισχυτική νομίζω δεν θα μπορεί να την κάνει. Μην το πείτε αυτόν. Η ανοσία είναι έναντι της ιδίας πρωτεΐνης, είτε αυτή εκφράζεται από το mRNA του εμβολίου, είτε δίδεται απευθείας ως πρωτεΐνη. Ναι. Θεωρώ ότι η διάρκεια της ανοσιακής απάντησης θα είναι παρόμοια με τα προηγούμενα εμβόλια που πήραν έγκριση. Απλούστατα, εκείνοι που είχαν κάποιους ενδιασμούς σχετικά με τα προηγούμενα εμβόλια, τώρα μπορούν να πάρουν το πρωτεϊνικό εμβόλιο, ναι, με συγχωρείτε, το οποίο αποτελεί εμβόλιο κλασικής τεχνολογίας. Και όπως αντιλαμβάνομαι, σήμερα θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με το πότε θα αρχίσουν να δίδονται πρώτες δόσεις. Άρα είναι δοκιμασμένο τώρα αυτό, όσο δοκιμασμένο είναι και τα άλλα? Φυσικά δοκιμάστηκε σε μελέτες φάσης 3, ναι, σε αρκετές χώρες δίδεται εδώ και καιρόν. Η Ελλάδα άρχισε προ 15 ημέρου και εμείς σύντομα. Μην πνιγείτε τώρα μπροστά στον αέρα, σας δώσουμε ένα ποτήρι νερό, είστε και μακριά. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Πάσχα θα κάνουμε. Α, ορίστε, στην υγειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στην ερώτηση για το Πάσχα, έχω άλλη ερώτηση. Παρενέργειες έχει αυτό το εμβόλιο? Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα περισσότερο από ότι ίσχυσε για τα άλλα δύο εμβόλια. Ναι. Φυσικά η πιθανότητα θρομβοεμβολικών επεισοδίων θα είναι απομεμακρυσμένη, αλλά θεωρώ ότι αυτόν οφείλεται στην πρωτεΐνη την ίδια και όχι την δομή του εμβολίου. Επομένως, μέχρι στιγμής δεν έχω δει τίποτα επ' αυτού, επομένως ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει. Λοιπόν, Πάσχα θα κάνουμε, κύριε Καραγιάννη. Καθαρά Δευτέρα ήρθε, έφτασε. Ούτως ή άλλως ό,τι ισχύει τώρα θα ισχύσει και την καθαρά Δευτέρα. Αλλά Πάσχα θα κάνουμε, σαν άνθρωποι. Και
Και γιατί να μην κάνουμε, κάναμε πέρυσι Πάσχαν, πάλι κάτω από περιοριστικά μέτρα, αλλά κάναμε Πάσχα. Δεν ήταν το ίδιο τώρα, μπορούσαμε να μπούμε στην εκκλησία το ίδιο, μπορούσαμε να μαζευτούμε στα τραπέζια το ίδιο, δεν ήταν. Κοιτάξτε, όχι, υπήρχε περιορισμός των αριθμών των ατόμων, ναι. 20 ανά οίκον. Ελπίζω ότι μέχρι τότε, έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα περισσότερο. Μάλιστα. Κλείνοντας, δεν μειώνονται οι θάνατοι από τον κορονοϊό. Βλέπουμε συνεχώς θανάτους και καταγράφονται θάνατοι στην Κύπρο. Γιατί? Ναι. Κοιτάξτε, είχαμε έναν παρατεταμένων κύμαν με πολύ πολύ υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων τώρα εδώ και 2,5 μήνες. Είναι αυτονόητο ότι κάποιοι από τους συμπατριώτες μας, είτε αυτοί είναι ηλικιωμένοι, είτε ανεμβολίαστοι, είτε με υποκείμενα νοσήματα κτλ., ότι θα χρειαζόταν νοσηλεία και δυστυχώς κάποιοι νόσησαν ιδιαίτερα βαριά με επιπλοκές και είναι επόμενο ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε θανάτους, θεωρώ, για ακόμα αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια. Μια έκτακτη είδηση. Ο πρόεδρος της